Την παρουσίαση της νέας εφαρμογής για κινητά έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης της Μεσίνης. Τις βράδες μπορεί με το κινητό να μας φωτογραφίσει την βράδα και να μας τη στέλνει στα site της ΔΕΙΑ, να μάμε στην επαφή. Θα μπορεί να κοιτάει, να βλέπει τους λογαριασμούς παλιούς και νέους, να βάλει στο κυρώνι, θα βλέπει τους τρόπους πληρωμής που μπορεί να κάνει και ως προς την εξυπηρέτηση θα μπορούμε να ανέβουμε κάποια διακοπή, να ειδοποιούμε τα κινητά που είναι συνδεδεμένα με την εφαρμογή ότι στο τάδε χωριό, το τάδε σημείο της πόλης, θα γίνει μια διακοπή λόγω βλάβης. Με τη νέα αυτή εφαρμογή, κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να δίνει τη βλάβη εύκολα και γρήγορα. Όπου και αν βρίσκεται, να αναζητά και να πληρώνει το λογαριασμό του, να επικαιροποιεί τα στοιχεία του, αλλά και να ενημερώνει και να επικοινωνεί με τη ΔΕΙΑ της Μεσίνης. Αντίστοιχες εφαρμογές έχει μόνο η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή και η ΕΙΑΤ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αντιλαμβάνεστε το εγχείρημα της όλης μας προσπάθειας. Είναι μια εφαρμογή η οποία έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές. Η συγκεκριμένη εφαρμογή κάνει τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο στοιχείο της εφαρμογής έχει να κάνει με τις βλάβες. Όταν κατεβάζει κάποιος την εφαρμογή από το Play Store, στο οποίο ήδη υπάρχει, βγάζει στην οθόνη αυτά τα συγκεκριμένα που βλέπετε, την αναφορά προβλήματος, τον λογαριασμό, την εξυπηρέτηση και τις οδηγίες. Στην αναφορά προβλήματος, οποιοσδήποτε καταναλωτής μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία στο σημείο που υπάρχει η βλάβη που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και αυτομάτως θα έρθει στο site και στα email της υπηρεσίας η βλάβη με τον κωδικό με τον οποίο έχει μέσα περαστεί. Θα την κατεβάσετε την εφαρμογή και να χρησιμοποιείτε το κομμάτι που έχει να κάνει με τις βλάβες. Μπορεί κάποια στιγμή να δείτε μια βλάβη. Μια φωτογραφία και αυτομάτως μας έρχεται η φωτογραφία μαζί με το σημείο του χάρτη που τραβήθηκε η φωτογραφία και μας ενημερώνει για την βλάβη.